καλημέρα. Και τώρα οι δυο τους δεν έχει τώρα κοροϊδία, δεν έχει ελπίζω σε κάτι άλλο, ή εσύ ή εγώ, ένα από τα δύο. Και αυτό, Σάββατο. Σάββατο βράδυ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Χθες ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει συμβολή από την ΑΕΚ. Και εδώ κατάφερε, γιατί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για 1,5 περίπου ημιχρόνο, περίπου 1,5 ημιχρόνο, έπαιζε με 10 παίχτες. Αναγκαστικά ο Λουτσέσκου γύρισε πίσω την ομάδα του, προσπάθησε να φυλάξει τον κόλο του, διότι προηγεί το 1-0 ήδη, και το ότι ο Λουτσέσκου ικανοποιήθηκε από το 1-1, που τελικά πέτυχε η ΑΕΚ, το έδειξε στο τέλος του αγώνα. Πανηγύριζε. Έσβηκε τις ροθιές, έκανε σαν μικροπαιδεία το 1-1. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί που για 31 λεπτά έπαιζε με 11 παίχτες. Μου έδινε την εντύπωση μετά τον γκολ, το 0-1, ότι έτσι όπως έπαιζε η ΑΕΚ, θα μπορούσε να κάνει και το 0-2. Ήρθε όμως η αποβολή του Ζαμπά και τα κούρσα άλλαξαν. Η ΑΕΚ πήρε τα ενία του αγώνα. Στο δεύτερο μήχρονο κλείστηκε ο ΠΑΟΚ πίσω. Αλλά το δυστύχημα για την ΑΕΚ ποιο ήταν? Ότι δεν είχε τους κατάλληλους παίχτες για την κατάλληλη ανάπτυξη και δημιουργία. Είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ στις τελευταίες άμυνες δεν βρίσκει λύσεις. Και δεν βρίσκει λύσεις διότι φέτος δεν έχει εξτρέμ. Εάν στις κλειστές άμυνες δεν έχεις εσύ εξτρέμ να διεισδύσουν τα πλάγια ή ένα παίχτη να μπουκάρει από τον άξονα, διείδηση μιλάω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στην επιτυχία. Για άλλη μια φορά σκόραρε παρουσία. Είναι απίστευτο. Αυτός ο άνθρωπος έχει βάλει ήδη 13 γκολ. Και χθες αναρωτιόμουν και έλεγα, πότε θα βάλει ο Παλιόπουστας 13 γκολ? Με άλλα λόγια, όπως έχει δικαιολογήσει απόλυτα τα λεφτά που παίρνει και την άπεξή του στην ΑΕΚ. Φυσικά τώρα, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, είναι το παιχνίδι της Τούμπας. Εάν ο ΠΑΟΚ έρθει ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, η διαφορά παραμένει στους 6 πόντους και ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι αν στο τέλος ισοβαθμίσουν τον Ολυμπιακό, θα έχει το πάνω χέρι. Διότι θα έχει φέρει ισοπαλία στην Τούμπα και θα έχει κερδίσει το Βάλιρο. Άρα η διαφορά δεν θα είναι 6 πόντους, θα είναι 7. Σημαίνει ισοπαλία στην Τούμπα. Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει, η διαφορά πάει στις πόντους. Και τότε θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Για το μάτσο αυτό, ο Ολυμπιακός είναι μειονέκτημα. Ποιο? Το ότι μετά από λίγες μέρες παίζει με τη Δυναμό. Και είναι γνωστό ότι το μυαλό του Ολυμπιακού, επειδή ήταν πολύ πίσω βαθμολογία από τον ΠΑΟΚ, 8 πόντοι ήταν αυτοί, πολύ πόντοι, το μυαλό του Ολυμπιακού για πολύ καιρό είναι στραμμένο, είναι τηλεκατευθυνόμενο για την Europa League. Θέλει και αυτός να γίνει μια διάκριση, άλλωστε το έχει πει και ο Μαρτίνης ότι στόχος μας είναι η Europa League και να φτάσουμε ακόμα και στο τελικό. Το έχει δηλώσει αυτό ο Μαρτίνης. Αυτό είναι δεν είναι Ολυμπιακό, διότι στη διάρκεια του αγώνα στην Τούμπα θα φοβάται τραυματισμούς, θα φοβάται πάρα πολλά πράγματα. Το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού ποιο είναι? Ότι αυτή την εποχή παίζει απολαυστικό ποδόσφαιρο. Βγαίνει γρήγορα μπροστά, δημιουργεί ευκαιρίες, τις οποίες στα τελευταία παιχνίδια τις τελειώνει, δεν το πω στον πρώτο γύρο που έκανε 20 ευκαιρίες και βάζει το ένα ή και κανένα, τώρα κάνει πολλές ευκαιρίες πάλι και τις κάνει γκολ.
Έχει μια πολύ καλή δημιουργία. Είναι παραγωγικός και τον τελευταίο καιρό είναι και εκτελεστικός. Η αδυναμία του πιάνει αγωνιστική, η αμυντική του λειτουργία. Ο Ολυμπιακός, από φιλοσοφία, από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου να παρακολουθεί μπάλα, ο Ολυμπιακός είχε τη φιλοσοφία «επιτίθεμαι». Εγώ θα κάνω τις επιθέσεις, όχι εσύ. Αυτό δεν μπορεί να το αποβάλει. Ακόμα και ο Μάρτης να του δώσει οδηγίες και εντολή, δεν μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι στο αίμα του να μπαίνει μπροστά. Και επειδή λοιπόν ο Ολυμπιακός πρεσιάρει ψηλά η Αμερική του γραμμή, αφήνει πίσω πολλούς καινούς χώρους. Προχθές με τον Πανιόνιο, όλοι το είδαμε, στο 0-0, δύο φάσεις που έγιναν, όταν ξέφυγε ο Αραπάκος του Πανιωνίου, εντελώς μόνος από τη σέντρα. Έκανε την Αγγέλα Βούκοβιτς, έφυγε ο άλλος, έχασε τον γκολ. Άλλη μια φορά το ίδιο. Δεν ξέρω την οτροπία του Λουτσέσκου. Θα σπίσει τον ΠΑΟΚ για να πάρει οπωσδήποτε την νίκη ή θα έχει στο μυαλό σου, βάλω στο μυαλό του να φυλάξω τον κόλο μου, να πάρω το χ, θα με έχεις πόνι μπροστά. Δηλαδή από το ολότελα καλή την Παναγιώτενα. Αυτό να το δούμε στο γήπεδο. Πάντως το πρωτάθλημα άρχισε να πει ένα άλλο χρώμα τώρα. Να λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να είναι αίτητος. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Έχει φέρει μόνο δύο σοπαλίες και όλα τα άλλα τα παιδιά είναι σου. Και πιστεύω ότι στο τέλος αυτός θα σηκώσει το κατσαρόλι. Και πιστεύω επίσης από την μεριά ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο με τη Δυναμό στο Europa League. Μέσα στο Καραϊσκάκη θα κάνει πολλές ευκαιρίες. Έχει τον τρόπο να τις κάνει. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Στο δεύτερο ημίχρονο, όσο κυλούσαν τα λεπτά, τόσο εξαντλησιόταν από δυνάμεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, αντιληφθεί και εγώ με τον Παναθηναϊκό, δεν καταλαβαίνω. Φταίει ο Δονής, όπως είπε ότι έχει κάποια ευθύνη. Αλλά περισσότερο νομίζω ότι φταίει η ψυχολογία των πιτσιρικάδων. Δεν είναι δυνατόν να τραβήξουν ένα μαραθώνιο με τον ίδιο ρυθμό. Τα λέμε και στον Real 4 με 6. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που κάναμε για αυτά τα λεπτά. Γεια χαρά.